Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση του νομοσχεδίου σήμερα. Θα πιαστώ από αυτό που ακούστηκε πολλές φορές κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου και στις επιτροπές, αλλά και εδώ στην αίθουσα της Ολομέλειας. Το ζήτημα δηλαδή των παραδειγμάτων που οι υπουργοί και άλλοι βουλευτές αναφέρθηκαν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης, όπου ισχύουν τα ίδια μέτρα που εδώ και χρόνια έχουν περάσει κτλ. Μάλιστα, η κυρία Γκάγκα αναφέρθηκε στην Ολλανδία συγκεκριμένα. Ο κύριος Πλεύρης βέβαια μας διάβασε μια επιστολή, μια ανάρτηση κάποιου συναδέλφου γιατρού, διευθυντού, που καταθέτει την άποψή του σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ή αν θέλετε, συγγνώμη, άρθρο του νομοσχεδίου. Για την Ολλανδία όμως, την καλύτερη απάντηση την δίνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι εκεί, στην Ολλανδία. Οι οποίοι τι λένε, και μάλιστα αυτό ανακοινώθηκε και χθες στη μεγάλη συγκέντρωση των υγειονομικών στο Σύνταγμα, ως απάντηση, αν θέλετε, έμεση απάντηση στην κυρία Γκάγκα στη βάση αυτού του παραδείγματος, ότι οι Ολλανδοί λένε, οι εργαζόμενοι εκεί στην υγεία και γενικότερα, είναι, λέει, ως χώρα, είναι ωραία ως καρποστάλ. Αλλά δεν έχει δημόσιο σύστημα υγείας και για να έχεις, λέει, πρόσβαση, είσαι υποχρεωμένος να απευθυνθείς σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία που εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές για λογαριασμό του κράτους, ενώ ο προσωπικός γιατρός αυτό που κάνει είναι να γκουγκλάρει και να βρίσκει οδηγίες για την αντιμετώπιση των περιστατικών. Δεν τα λέει του κουκουέ αυτά. Οι Ολλανδοί, οι υγειονομικοί, εργαζόμενοι στα συστήματα ή στο σύστημα υγείας εκεί το λέει. Και αυτές είναι οι εικόνες ή πρακτικές που λίγο πολύ βιώνουμε και σήμερα, αλλά είναι οι εικόνες από το μέλλον που θα βλέπουμε και θα βιώνει ο λαός μας με τον πιο τραγικό τρόπο και στη χώρα μας. Και ακριβώς λοιπόν το νομοσχέδιο δεν οφείλεται ούτε σε ανεπάρκειες, σε, πώς το λέτε, και τους κατηγορείτε, ιδιοληψίες. Επιστρέφεται η λέξη ιδιοληψία από τη Νέα Δημοκρατία προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δείτε τώρα, τι κρύβεται πίσω από αυτή τη λέξη, αν θέλετε, και την ψευτοαντιπαράθεση που υπάρχει. Ότι και οι δυο σας, μαζί και το ΠΑΣΟΚ φυσικά, συμφωνείτε στο κοινό πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία, που προϋπόθεση έχει την ιδιωτικοποίηση πλήρως των δημόσιων νοσοκομείων, τη μετατροπή της υγείας του λαού σε ακόμα πιο ακριβό εμπόρευμα και προνόμιο για λίγους, καταδικάζοντας όμως τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού σε ακόμα πιο υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Και αυτό υπηρετεί το νομοσχέδιο που φέρνετε σήμερα και θα ψηφιστεί όσον όπου από την πλειοψηφία. Αυτό λοιπόν υπηρετεί το νομοσχέδιο και όχι τη βελτίωση, τη δίθεν βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την κάλυψη των κενών και την αύξηση του εισοδήματος των γιατρών. Αυτό λοιπόν υπηρετεί η ανατροπή της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για τους γιατρούς του ΕΣΥ, που θα μπορούν με βάση φυσικά τις ρυθμίσεις να ασκούν και ιδιωτικό έργο. Έτσι λοιπόν το έκτρωμα που θα ψηφίσετε, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, πρόκειται να υψώσει νέα, ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόσβαση των ασθενών σε δωρεάν υπηρεσίες περίθαλψης στα δημόσια νοσοκομεία, εξαναγκάζοντας και τους ασθενείς να βάζουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη και συγχρόνως έρχεται να εξυπηρετήσει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας. Παράλληλα, έχουμε την παραδοχή, αφετέρου τη συνέχεια της πολιτικής, της υποστελέχωσης, με την κάλυψη των αναγκών να γίνεται όπως, να μην αναφερθούμε στα άρθρα, τη συνέχεια της πολιτικής συνύπαρξης και σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα και την υλοποίηση της κατεύθυνσης λειτουργίας των νοσοκομείων ως αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες επιχειρήσεις, προκειμένου να είναι βιώσιμες. Αυτά όλα περιέχονται στη στρατηγική που υπηρετείτε με την πολιτική σας. Και εσείς και οι υπόλοιποι όσοι κυβερνήσανε, με τις όποιες μικροδιαφορές, αν θέλετε, ή τις διαφορετικές διαχειριστικές λογικές. Και εδώ και χρόνια, αυτό που βιώνει ο λαός μας είναι το γεγονός ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει παραδοθεί το μεγαλύτερο τμήμα της στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα έρχεστε εσείς και επίσημα κάνετε ακόμα ένα βήμα, παραδίδοντας ένα μεγάλο τμήμα της δευτεροβάθμιας περίθαλψης της υγείας
στον ιδιωτικό τομέα. Και με αφορμή με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, εμείς λέμε ξεκάθαρα, και το είχαμε πει και από την πρώτη στιγμή και το λέμε πάντα ως κόμμα, ότι χρειάζεται να δυναμώσουν, ανεξάρτητα το ότι θα ψηφιστεί σήμερα από την πλειοψηφία του νομοσχέδιου, ότι θα πρέπει να δυναμώσουν οι διεκδικήσεις και αγωνιστικές παρεμβάσεις όλων των φορέων το επόμενο διάστημα, του εργατικού λαϊκού κινήματος και του νεολαιούστικου κινήματος για κατάργηση των πληρωμών στην ατροφαρμακευτική περίθαλψη. Για αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προεπλεσμό για την υγεία, για μόνιμες προσλήψεις υγειονομικών, γιατρών, νοσηλευτών και πάει λέγοντας στο δημόσιο σύστημα υγείας, για αυξήσεις τους μισθούς και την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην υγεία. Και θεωρούμε πως λύση δεν είναι αν θα κονομάει λίγο ή πολύ ο ιδιωτικός τομέας, ούτε αν το δημόσιο νοσοκομείο θα είναι λιγότερο ή περισσότερο εμπορευματοποιημένο. Να λοιπόν γιατί χρειάζεται η αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ για να ανοίξει ο δρόμος για την ανάπτυξη ενός ενιαίου αποκλειστικά κρατικού συστήματος υγείας που θα έχει ως κριτήριο ακριβώς την πλήρη καθολική και απολύτως δωρεάν πρόληψη, περίθαλψη και αποκατάσταση της υγείας του λαού μας. Κύριε Πρόεδρε, λίγο για την τροπολογία να αναφερθώ. Κοιτάξτε, εμείς θα την καταψηφίσουμε. Και το κατά θα προσπαθήσω σε σύντομο χρόνο. Το στηρίζουμε στην αρνητική μας τοποθέτηση σε μια σειρά από άρθρα. Το 4 και το 6 όμως, για παράδειγμα, εάν ήταν ξεχωριστά, θα τα ψηφίζαμε. Θα ήμασταν θετικοί. Δεν μας δίνεται όμως αυτή τη δυνατότητα. Είναι η γνωστή τακτική, αν θέλετε, όπως θέλετε πείτε το, που μέσα από τροπολογίες εκβιάζεται την ψήφο των κοινοβουλευτικών ομάδων. Και εσείς, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο υποτίθεται δεν μπορεί να λυθεί. Περνάω στο διατάφτα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο άρθρο, που είμαστε αρνητικοί, θα ήμασταν αρνητικοί αν ήταν μόνο του, τι κάνετε, γενικεύεται, εφαρμόζεται την παράταση, γενικεύει τον εργάσιμο βίο, εφαρμόζοντας την παράταση για 6 μήνες για τους άνω των 67 ετών. Με την επίκληση πια, με τι επικαλείστε, τις ανάγκες του συστήματος, της τελέχωσης δηλαδή. Επίκληση που είναι προσχηματική. Και αυτές δεν θα υπήρχαν οι ανάγκες αν έγκυρα σχεδίαζε η κυβέρνηση τις αναγκαίες προσλήψεις. Και εδώ έρχεστε και επιδεινώνετε και με αυτόν τον τρόπο το στοιχείο του γυρασμένου ιατρικού προσωπικού, της μη ομαλής μετάδοσης της επιστημονικής εμπειρίας στους νεότερους γιατρούς, αλλά και με τις προφανείς δυσκολίες στην άσκηση του απαιτητικού ιατρικού έργου. Για παράδειγμα, εφημερίες και όχι μόνο, λόγω της μείωσης των φυσικών αντοχών από κάποια ηλικία και μετά. Το δεύτερο άρθρο. Επίσης θα ήμασταν αρνητικοί αν ήταν χώρια, διότι τι κάνετε και εδώ, και στο πρώτο δηλαδή άρθρο, αλλά και στο δεύτερο και στο τρίτο στην ουσία. Αναγνωρίζετε την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού σε αυτούς τους τομείς και αντί να προσλάβετε άμεσα όλους όσους τελειώνουν την ειδικότητα, απλά τους παρατείνετε την παραμονή τους ως ειδικευόμενους. Ουσιαστικά επιδιώκετε να καλύπτονται οι ανάγκες με προσωπικό, αλλά να στοιχίζει λιγότερο αυτό το προσωπικό, τάζοντάς τους όμως μοριοδότηση για αυτόν τον χρόνο της παράτασης, για κάποια αόριστη μελλοντική πρόσληψη. Τα ίδια και στο τρίτο άρθρο, για την υπέρβαση δηλαδή, υπέρβαση της 48-ωρης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας των γιατρών των νοσοκομείων και μονάδων κτλ. Η υπέρβαση αυτή τι επικαλείται, την έλλειψη γιατρών. Να το, τρίτο στοιχείο, μέσα σε μια τροπολογία της παραδοχής της κυβέρνησης αφενός με τον τεράστιο ελλείψεων και ότι δεν κάνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση να επιλύσει αυτά τα χρόνια ζητήματα και τα τεράστια προβλήματα που συνεχώς οξύνονται. Και αυτή η παράταση, η υπέρβαση, συγγνώμη, θα ίσχυε για 3 χρόνια μέχρι να προσληφθούν νέοι γιατροί. Γιατροί λοιπόν δεν προσλαμβάνονται και επιλέγεται η χρονική παράταση της υπέρβασης. Είναι αυτό που λέει και ο λαός, ουδέν μονιμότερον από το προσωρινό. Στο 4 θα ήμασταν υπέρ δηλαδή για τα ζητήματα των κανονικών αδειών που δείτε από το 20 και 21 δεν έχουν πάρει άδειες εργαζόμενοι και τις παίρνουν το 23, το 22 δηλαδή πάνε στο 23. Γεγονός που και αυτό αποδεικνύει τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και τη στέρηση των αδειών από το υπάρχον προσωπικό προκειμένου να λειτουργούν οι δημόσιες μονάδες υγείας. Στο 6 επίσης για τις αποζημιώσεις μετακίνησης των διασωστών και τα λοιπά θα ήμασταν οι θετικοί αν ήταν οι χώρια και κλείνουμε το άρθρο 7
που ρυθμίζει τη δαπάνη των νοσοκομείων, το Εθνικό, το ΕΣΥ κτλ. Τώρα η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει την νομιμοποίηση των δαπανών των δημόσιων μονάδων υγείας, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, για εργασίες που ανατέθηκαν πού? Στον ιδιωτικό τομέα, για εξετάσεις βιολογικών υλικών, διότι τα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν την επαρκή τεχνολογική υποστήριξη, τα αντίστοιχα αντιδραστήρια, το αντίστοιχο προσωπικό που θα μπορούσε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της πανδημίας. Έτσι λοιπόν, στο σύνολο, καταψηφίζουμε την τροπολογία αυτή, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την ανοχή.